Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο τίτλος τα λέει όλα. Ανάμεσα λοιπόν στα χιλιάδες σχολεία που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, βρίσκονται και κάποια που ναι μεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μονάχα στα χαρτιά. Αν και έχουν ιδρυθεί εδώ και 10-15 χρόνια με υπουργικές σχετικά αποφάσεις του Υπουργείου, σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν λειτουργούν αυτά τα σχολεία, κάθε χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία τους, γιατί ποτέ για αυτά τα σχολεία δεν κατασκευάστηκε το κτίριο που θα τα στεγάσει. 40 και πλέον είναι τέτοια σχολεία, μονάχα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα 38 μάλιστα είναι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κύριε Υπουργέ, στην ανατολική και τη δυτική πλευρά της πόλης. Μόνο για ορισμένα από αυτά, όσο γνωρίζουμε και το ψάξαμε σχετικά, για ορισμένα από αυτά τα σχολεία έχει εξαγγελθεί η κατασκευή τους, έχει εξαγγελθεί, προσέξτε, δεν έχει ξεκινήσει, και ελάχιστα, πραγματικά ελάχιστα, βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παρόλο που υπάρχουν εδώ και χρόνια οι ανάγκες για σχολική στέγη, ανάγκες πιεστικές, ανάγκες επίγουσες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, αυτές μένουν κυριολεκτικά στα χαρτιά και ανικανοποίητες. Σήμερα μάλιστα αυτές οι ανάγκες για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ακόμα μεγαλύτερες, μιας και είναι δεκάδες τα σχολεία που είτε στεγάζονται σε λιώμενα κτίρια, ακόμα λειτουργούν κτίρια από το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη, που είχαν όριο ηλικίας, θυμίζω, τα 15 χρόνια, από το 1978, μετρήστε πόσες δεκαετίες πέρασαν, είτε σε κήμπο, είτε λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους, είτε σε ακατάλληλα κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Μάλιστα, ακόμα και για σχολικά κτίρια τα οποία κρίνονται ακατάλληλα, αντί η κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα, ένα κτίριο κρίνεται ακατάλληλο. Ωραία, ξεκινάει λοιπόν αμέσως η κατασκευή ενός καινούριου σχολικού διδακτηρίου που θα στεγάσει αυτό που κλείνει και να δεχτούν οι γονείς την προσωρινή μεταστέγασή τους. Η κυβέρνηση δεν προχωράει σε αυτό το βήμα παρά κλείνει, απλώς κλείνει τα ήδη υπάρχοντα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να μην μακρηγορώ, θα πούμε περισσότερα και στη δευτερολογία, σας ρωτάμε δύο πάρα πολύ απλές ερωτήσεις. Τι θα κάνετε ως κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί άμεσα η κατασκευή όλων των συγκεκριμένων σχολείων, με την ευθύνη του κράτους φυσικά, και τι θα κάνετε έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων, σύγχρονων και ασφαλών σχολείων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και σε όλη τη χώρα, βέβαια. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Βουλευτά, οι υποκανονικές συνθήκες θα έπρεπε να δηλώσω για τη σημερινή ερώτηση σαν αρμοδιότητα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το Υπουργείο εκείνο το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και για την κατασκευή των σχολείων, με εξαίρεση αυτά τα οποία αναλαμβάνει για ειδικούς λόγους εξαιρετικά να κατασκευάσει η ΚΤΥΠ, η οποία αποτελεί έναν επωπτευόμενο φορέα του Υπουργείου ως διάδοχο σχήμα του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα σχολεία. Στην πραγματικότητα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ως εποπτεύον το Υπουργείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτό το οποίο θα έπρεπε να κληθεί να απαντήσει στα ζητήματα των σχολείων, διότι αρμόδιοι για την ίδρυση νέων σχολείων είναι οι Δήμοι, αρμόδιοι για να εισηγηθούν ή να προχωρήσουν στην κατασκευή των σχολικών κτηρίων είναι οι Δήμοι. Πάντως δεν είναι η κεντρική εξουσία σε καμία περίπτωση και αυτό νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι μια αρμοδιότητα η οποία τώρα περιλήθηκε στους Δήμους, είναι μια πολύ παλιά ιστορία και δεν ισχύει κάτι διαφορετικό και για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, που όπως ξέρετε το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τώρα, η ερώτησή σας αναφέρεται σε συγκεκριμένα σχολεία τα οποία δεν κατονομάζονται. Δεν κατονομάζονται στην ερώτησή σας και προφανώς δεν θα μπορούσα εγώ να φανταστώ ποια είναι αυτά τα 40 σχολεία τα οποία λέτε εσείς ότι έχουν ιδρυθεί και δεν υπάρχουν. Θα σας πω όμως ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο για
να πάρει την γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη δυνατότητα υπογραφής της σύμβασης ένα πρόγραμμα κατασκευής 17 σχολικών κτηρίων στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτά είναι το 7ο νηπιαγωγείο Πεύκων στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων στον ίδιο Δήμο, το 1ο ΕΠΑΛ Σικιών και Κλειστό Γυμναστήριο στο Δήμο Νεάπολης Σικιών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο σχολείο για την απόκτηση του οικοπαίδου, το οποίο καθυστέρησε η υπογραφή αυτού του έργου, το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2021, το ΓΕΛ Ευκαρπίας. Δεν διαβάζω τους Δήμους, ξέρετε. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, το 3ο ΓΕΛ Πολύχνης, το 1ο Λύκειο Πολύχνης, το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, το 3ο Γυμνάσιο Ρεοκάστρου, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεοκάστρου, το 1ο ΓΕΛ Μίκρας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, το 3ο Γυμνάσιο Πηλέας, το 3ο Λύκειο Πηλέας Χορτιάτη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος και το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κατερίνης. Μιλάμε για ένα έργο που με αρχικό συμβατικό αντικείμενο προϋπολογισμό 128.400.000 ευρώ με παρούσα αξία, εκτελείται ως ΔΙΤ και με ένα συμβατικό ποσό της τάξης των 110 εκατομμυρίων. Υπάρχει οριστικός ανάδοχος από τον 7ο του 2024 και από τις 16 εβδόμου υπάρχει σχετική σύμβαση στο Ελεκτικό Συνέδριο και έχουν ζητηθεί στις 4 του 2024 συμπληρωματικά στοιχεία ώστε να υπογραφεί αυτή η σύμβαση από την ΚΤΥΠ. 17 λοιπόν νέα σχολεία κατασκευάζονται στη Κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε πείσμα αυτού το οποίο ισχυρίζεστε, το οποίο όμως είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είναι αβάσιμη η άποψη ότι πραγματικά υπάρχει ένα κτηριακό απόθεμα στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, το οποίο είναι πεπαλαιωμένο. Μπορεί να συζητηθεί και θα σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις στη δευτερολογία μου. Ωραία. Κύριε Δηλή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Υπουργέ, γιατί η απάντησή σας είχε ενδιαφέρον. Καταρχάς, για την αναρμοδιότητα. Συχνά πυκνά την ακούμε αυτή τη φράση, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η δική σας, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν διαχύσει τις ευθύνες σε ένα σωρό υπουργεία σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Άλλο Υπουργείο έχει το πρόγραμμα, τη λειτουργία αυτή καθ' αυτή τη μορφωτική του σχολείου, άλλο Υπουργείο έχει την ανέγερση, άλλο Υπουργείο αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα. Είναι ένας πολύ εύσχυμος τρόπος, δεν θα έλεγα έξυπνος, εύσχυμος τρόπος για να διαχέονται οι ευθύνες και στο τέλος να μην ευθύνεται κανένας. Σε πάση περιπτώσει, η ερώτηση απευθύνεται στην κυβέρνηση. Πείτε μας λοιπόν σε ποιον υπουργό, σε ποιο υπουργείο θα καταθέτουμε τις ερωτήσεις για τη σχολική στέγη και πόσο μπορώ να γνωρίζω, οι κτηριακές υποδομές που είναι στα χαρτιά υπεύθυνες για τη σχολική στέγη είναι στο δικό σας υπουργείο, στο Υπουργείο Υποδομών. Μιλήσατε για την ευθύνη των Δήμων, στους οποίους έχει ανατεθεί η ευθύνη στους Δήμους για την ανέγερση των σχολικών κτίριων. Με τι χρήματα, κύριε Υπουργέ? Με τους πόρους που τους δίνετε και που δεν μπορούν να αλλάξουν οι δάσκαλοι και οι διευθυντές ένα τζάμι? Οι Δήμοι θα χτίσουν σχολεία, εκτός αν θέλετε, αν τους οδηγείτε να φορολογήσουν, υπάρχουν πρόθυμοι αρκετοί να το κάνουν αυτό, να φορολογήσουν ακόμα περισσότερο τους δημότες τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ανέγερση των σχολείων. Βεβαίως έχετε ανακαλύψει και ένα καινούριο τρόπο, όχι εσείς, όλες οι κυβερνήσεις, οι λεγόμενες συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Οι συμπράξεις αυτές βεβαίως συνήθως ευνοούν τον ιδιωτικό τομέα. Θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτό. Μιλήσατε για τα σχολεία, το ότι δεν κατονομάζονται. Κι όμως ήταν πάρα πολύ εύκολο για την υπηρεσία σας, για το γραφείο σας, με ένα απλό κλικ στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να βρείτε τα σχολεία που έχουν τεθεί σε αναστολή. Θα σας πω όμως ορισμένα παραδείγματα εδώ. Μιλάμε για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, ένα σχολείο το οποίο έχει εξαγγελθεί η ανέγερση του κτίριου του, βρίσκεται μάλιστα ανάμεσα σε αυτά τα 17 που εσείς πριν από λίγο, ναι, το οποίο όμως είναι ένα σχολείο φάντασμα, εξακολουθεί να παραμένει. Δεν υπάρχει τέτοιο σχολείο. Αντίθετα, εκατοντάδες μαθητές στηβάζονται στα δύο σχολεία στο πανόραμα. Θέλετε να πάμε στη Θέρμη, λίγο πιο κάτω, ξέρετε, και να πάμε σε μια περιοχή όπου έχουμε πραγματικά τη δεύτερη πληθυσμιακή έκρηξη μετά από αυτή που έγινε στον Εύωσμο. Μιλάμε για έκρηξη, πραγματικά είναι υπερεπίγουσα η ανάγκη
κατασκευής και του 6ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης είναι ένα από αυτά τα σχολεία τα οποία έχουν ιδρυθεί, αλλά είναι στα χαρτιά. 12 θέσεων μάλιστα. Και το 8ο Νηπιαγωγείο Θέρμης. Γι' αυτό, επειδή δεν γίνονται αυτά τα σχολεία εδώ και χρόνια, γι' αυτό και έχουμε αυτή την ασφυκτική κατάσταση στα άλλα σχολεία. Στο Δήμο Παύλου Μελά, να πάμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της Αυκαρπίας, έχουμε το ίδιο πρόβλημα και εκεί. Πρόβλημα. Έχουμε την πληθυσμιακή, δεν είναι πρόβλημα, έχουμε την αύξηση την πληθυσμιακή της περιοχής. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείπουν και τα σχολεία της ειδικής αγωγής, όπου η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, στο ζήτημα της σχολικής στέγης της ειδικής αγωγής είναι δραματική. Πραγματικά δραματική. Δεν ξέρω αν υπάρχει έστω τα σχολεία που έχουν δικά τους κτίρια της ειδικής αγωγής, αν μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μιλάμε για το 8ο ειδικό της Θεσσαλονίκης, το ειδικό της Καλαμαριάς, δύο ειδικά νηπιαγωγεία. Όλα αυτά είναι στα χαρτιά ιδρυμένα, δεν υπάρχουν. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις σας, θα τα βρείτε στο Υπουργείο, αλλά όμως είναι σχολεία φαντάσματα τα οποία δεν υπάρχουν. Φυσικά, αποκαλύπτεται μέσα από όλα αυτά, αποκαλύπτονται μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα που έφερα, οι προτεραιότητές σας, οι οποίες προφανώς και είναι διαφορετικές, αν και εφόσον περισσέψει κάτι μπορεί να δοθεί και στα σχολεία, σαν αυτά τα 250 εκατομμύρια που μοίρασε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, που είναι για να γίνουν κάποια μερεμέτια εκεί στις τουαλέτες ή κάποια σοβατίσματα, ενώ τα πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα των σχολείων είναι εδώ και περιμένουν. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, τα σχολεία δεν είναι μονάχα 4 ντουβάρια για να μπαίνουν οι μαθητές. Τα σχολεία είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι ένα βασικό στοιχείο για το μάθημα. Θα έπρεπε να είναι ένα βασικό στοιχείο για το μάθημα, γιατί δεν μπορεί σε μία αίθουσα να γίνονται όλα και να διαβάζουν και να τρώνε και να ξαπλώνουν και να ζωγραφίζουν και να κάνουν μουσική και όλα. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα πρέπει τα σχολεία να έχουν εργαστήρια, να έχουν αθλητικούς χώρους, να έχουν αίθουσες θεάτρου, μουσικής, όλα όσα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό κτίριο τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ.